Χίλια μέτρα από την Τουρκία με 5.000 μερίδες φαγητό την ημέρα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τζίρο 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων από την άλλη πλευρά, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος, μιλώντας για το προσφυγικό ζήτημα που τους τελευταίους μήνες απασχολεί την καθημερινότητα των πολιτών του νησιού και της τοπικής αυτοδιοίκησης εν τέλει. 4.000 μερίδες φαγητό τις ημέρες κρίσης, εθελοντές, κοινωνία, υπηρεσίες του Δήμου, πλήρης υποστήριξη στις οικογένειες και στους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη και ζητούν μέσω ενός κανονικού παρόντος ένα καλύτερο μέλλον. Από την απέναντι πλευρά, στα 1.100 μέτρα, στα τουρκικά παράλια, τεράστια κέρδη από το δουλεμπόριο, που μερικές φορές ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι 6 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως βγαίνουν στα τουρκικά παράλια από την απάνθρωπη αυτή διαδικασία. Είναι πολύ πνιγυρό να ζεις στις συνθήκες αυτές, αλλά ανταποκρίνεται σε μια κοινωνία με επάρκεια και ανθρωπιά. Και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι η πολιτεία καθυστερημένα θα εισβάλλει με τη λογική της ανταπόκρισης στις ανάγκες, στις περαιτέρω χρηματοδοτήσεις και κυρίως στις υποδομές και στον εξοπλισμό. Όπως έγινε γνωστό στις 9 Ιανουαρίου, ο Δήμος Σάμου εξέφρασε με δελτίο τύπου την αντίθεσή του και τη διαμαρτυρία του για την αυθαίρετη απόφαση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής να χρησιμοποιήσει τον χώρο του πρώην πεδίου Βολή Σάμου ως κόμβο υποδοχής προσφύγων και μεταναστών. Το κείμενο διαμαρτυρίας για το hot spot στη Σάμου υπογράφει ο Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος και καλούνται όσοι πολίτες επιθυμούν να το υπογράψουν τόσο στο Δημαρχείο όσο και σε διάφορα σημεία του νησιού. Να ότι ο Δήμος Σάμου δεν είναι αντίθετο στη δημιουργία hot spot, αλλά αντιδρά για τη δημιουργία του στη συγκεκριμένη θέση και μάλιστα εκτιμά ότι θα συγκεντρωθούν στη συγκεκριμένη περιοχή περίπου 5.000 άτομα. Το αίτημα που απευθύνω συμπόρευση και αντίληψη για όλου είναι ότι όλα τα θαλάσσια σύνορα ελληνικά κάθετα χρειάζονται υποστήριξη, χρειάζονται προστασία και χρειαζόμαστε μηχανισμού πραγματικού αντιμετώπιση του ζητήματο από τη σκοπιά μια πραγματικά δημοκρατικής χώρας, αλλά και την απαραίτητη χρηματοδότηση. Δηλαδή, αυτά δεν στέκονται και τα όρια της κοινωνίας συνήθως εξαντλούνται μετά από ένα μεγάλο διάστημα προσφοράς. Τέλος, έγινε γνωστό ότι ο Δήμος προτίθεται να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της αυθαίρετης αυτής επιλογής. Και επιτρέψτε να τελειώσω με νέους αριθμούς. 440.000 διελεύσεις στη Μυτιλήνη, 130.000 στη Σάμο περίπου, 125.000 στη Χίο και συνεχίζουμε. Και το λέω αυτό, 90.000 στην ΚΟΥ, αν θυμάμαι καλά, νούμερα πάρα πολύ δύσκολα, πολύ μεγάλα και τα νούμερα αφορούν ανθρώπους. Αυτό είναι και όπως και συνδεδομένοι που έχουν μαζευτεί 950.000. Τώρα το πρόβλημα έληξε εκεί. Αυτό σημαίνει ότι η Σάμος δέχεται και πρόσφυγες μετανάστες από το Αγαθονής, που με 123 κατοίκους δέχεται 1.000 ανθρώπους τη μέρα. Αλλά σε εμάς καταγράφονται, σε εμάς πιστοποιούνται. Πρέπει οι κόμβοι υποδοχής να γίνουν εφόσον η πολιτεία αποφάσισε και δεσμεύσει να τους κάνει. 5 η Ελλάδα αποφάσισε, σύνοδο κορυφής Σεπτεμβρίου, και 6 η Ιταλία να τους κάνει με ορθολογικό τρόπο, σεβόμενη τοπική αυτοδιοίκηση, διαβουλευόμενη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους δήμους πρώτης γραμμής.